Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης, στην Πινελόπη Γκάλιου, η οποία θα μας ενημερώσει για την εκλογή νέου γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ. Πια ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ποσοστό κοντά στο 90% και μηνύματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πινελόπη, σας ακούμε. Ακριβώς. 36 ετών μηχανολόγος ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και στενός συνεργάτης τα τελευταία χρόνια του Νίκου Ανδρουλάκη. Εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με ποσοστό 88%. Ήταν το πρόσωπο που επέλεξε να προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για γραμματέα του κόμματος. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε δεύτερη υποψηφιότητα. Κατά τη συνεδρίαση τώρα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε σε προεκλογικό κλίμα και σε προεκλογική ετοιμότητα, καλώντας μάλιστα τα μέλη του κόμματός του να είναι επίσης σε εκλογική εγρήγορση, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, Νίκο, όπως είπε, είτε αργότερα. Ενώ επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, φιλοδοξώντας το ΠΑΣΟΚ να γίνει πρωταγωνιστής και ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στα δύο άλλα κόμματα. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Ανδρουλάκη. Ευχαριστούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Το βλέπω στα μάτια σας. Το βλέπω στα μάτια του απλού ελληνικού λαού που θέλει ένα νέο ΠΑΣΟΚ, ένα αξιακό ΠΑΣΟΚ, χωρίς τα λάθη του χθες, με καθαρό λόγο απέναντι στα συμφέροντα, με καθαρό λόγο για τα εθνικά θέματα και την κοινωνική δικαιοσύνη να επιστρέψει ως λύση απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά διέξοδα που δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.